Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και δημοσίως και επίσημα. Είναι σαφώς ότι υπάρχει ένα πολιτικό έλλειμμα στη χώρα, ηθικής κυρίως. Εγώ δεν πιστεύω ότι, ούτε βέβαια σε κάποιο κόμμα των επιχειρηματιών, πιστεύω ότι ή τα κόμματα θα αλλάξουν ή κάποιο άλλο πολιτικό κενό που υπάρχει θα το δημιουργηθεί από κάποιες άλλες δυνάμεις. Ποιες θα είναι δεν τις ξέρω. Πάντως αυτό είναι, η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα έχουν τα ίδια δημιουργήσει ένα ηθικό έλλειμμα απέναντί τους. Η κοινωνία δεν πιστεύει και αυτό πρέπει να αλλάξει. Το αν μπορούν να τα αλλάξουν ήδη θα κρυθεί από την ιστορία. Πάντως πρόβλημα υπάρχει και βάσει αυτό, αν η Ελλάδα και ο καθένας μας έγινε ένα κομμάτι αυτού του συστήματος και τσάμπα μάγκας προσπάθησαν πολύ να γίνουν μέσα αυτή τη ζωή και έγινε, κάποιοι μας πήραν χέρι-χέρι. Και πριν φτάσουμε στην οικονομική παρακμή, έχουν προηγηθεί άλλα φαινόμενα παρακμής, όπως είναι του πολιτισμού, της παιδείας, όλα αυτά τα οποία μας γνωρίζουμε όλοι σαν Έλληνες, αγανακτούμε, αλλά το λέμε για τους άλλους και δεν βλέπουμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Υπάρχει μια μεγάλη ότι διαφορά. Όμως, αυτή την αποδοχή αυτών των κομμάτων. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όμως, ότι το ηθικό έλλειμμα το οποίο αναφισβήτητα υπάρχει, για το ηθικό έλλειμμα αυτό βασική συμμετοχή είχαν οι βιομήχανοι οι οποίοι μιλάνε τώρα. Ναι, αλλά οι πολιτικοί δεν τους θρέψανε με τον τρόπο που τους θρέψανε. Αν θα έλεγα μάλιστα δεν ξέρω ποιος έτρεψε ποιον, μπορεί να θρέψανε αυτοί τους πολιτικούς. Και αυτό έγινε. Αφίδρομη ήταν η σχέση. Λοιπόν, μην βγάζουμε τώρα την ουρά μας απ' έξω και λέμε λοιπόν το ηθικό έλλειμμα τα κόμματα. Ναι, τα κόμματα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, τα κόμματα γιγάντωσαν κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Δεν έγινε από μόνες τους. Νομίζω ότι όσο και αν δίνουμε το βάρος στην ανάπτυξη και πρέπει να γίνει και μέσα από τη βιομηχανία, το ότι παρέλασαν χτες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ τόσοι επίλεκτοι της κυβέρνησης, κάτι δείχνει. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Τι δεν, να μην πάνε? Όχι, πήγε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να πάνε και αλλιώς. Γιατί πρέπει να πάνε 15? Δεν έρχονται σε εμάς 15 που είμαστε και πώς το λένε, ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας, που έχουμε, ξέρω εγώ, 800.000 μικρές επιχειρήσεις και όλη η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι που μπορούν να αντέξουν στην πιθύελα της πίεσης αυτής και να έχουμε και αύξηση της απασχόλησης και όχι ανεργία. Όλα αυτά πώς τα βλέπουμε, δηλαδή πώς τα σηματοδοτούμε με στην δική μου τη λογική του κάθε ένα από εμάς, του εργαζόμενου και του μικρομεσαίου.